τι σημαίνει το βραβείο αυτό και αν είναι λίγο, κάνει λίγο προθέρμανση εν ώψη του τελικού την άλλη εβδομάδα. Σίγουρα είναι ένα ωραίο βραβείο για μένα, αλλά αυτό που μετράει πιο πολύ και αυτό που με κάνει περισσότερο χαρούμενο είναι ότι η ομάδα μου κατάφερε να πάρει μια σημαντική νίκη σε ένα δύσκολο παιχνίδι. Αυτό είναι κάτι έξτρα και είμαι χαρούμενος. Κάλεσε τον κόσμο να γεμίσει την Τούμπα αύριο στον αγώνα του Πλατανιά και έστειλε ένα μήνυμα μέσω Instagram ότι δεν θα μας διαλύσουν, δεν θα μας σπάσουν. Αντιλαμβάνει ότι υπάρχει μια προσπάθεια να χτυπήσουν τον ΠΑΟΚ. Όχι, απλά αυτή η εικόνα για μένα ήταν μια απεικόνιση, μια αποτύπωση όλης της χρονιάς, όπου έχουμε παίξει πολλά παιχνίδια χωρίς τον κόσμο μας. Δεν εννοούσα κάτι συγκεκριμένο, ενώ ότι είναι σαν να προσπαθούν να σπάσουν λίγο το ηθικό του κόσμου. Δεν το έχουν καταφέρει. Αύριο για μας είναι το τελευταίο παιχνίδι στο πρωτάθλημα, ένα σημαντικό παιχνίδι. Θέλουμε να κερδίσουμε και θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας. Νιώθει μια σχετική πίκρα για το ότι αυτό το βραβείο υπό άλλες συνθήκες μπορεί να σήμαινε και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Είναι μια κατάσταση η οποία δεν αφορά εμάς, δεν είναι στα χέρια μας. Εμείς καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν παίξαμε καλό ποδόσφαιρο, το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Κερδίσαμε αυτό που συνέβη, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε και δεν εξαρτάται από εμάς τους ποδοσφαιριστές. Για το αυριανό παιχνίδι, για το προσωπικό του κίνητρο να βγει πρωτοσκόρερ, τι μπορεί να πει? Το πιο σημαντικό για εμάς αύριο είναι να κερδίσει η ομάδα και αν κερδίσει η ομάδα τότε θα δω και εγώ τον προσωπικό μου το στόχο. Κάθε επιθετικός και κάθε ποδοσφαιριστής έχει φιλοδοξίες, έχω και εγώ φιλοδοξίες, θέλω να κερδίσω αυτό το τίτλο, αλλά το πρώτο είναι η ομάδα. Πριν από λίγο υπήρχε μια δήλωση του κ. Σαββίδη ότι θα είναι στην Αθήνα με την ομάδα, δεν θα είναι όμως μέσα στο ΆΚΑ, θα είναι απ' έξω. Αν θέλει να στείλει και ένα μήνυμα στον ίδιο για τον ενόψιο τελικού και αν το αντιλαμβάνεται ως τη μεγαλύτερη απόδειξη που μπορεί να δώσει αυτή η ομάδα ότι είναι η καλύτερη στην Ελλάδα, όπως το νιώθουν οι παίκτες. Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι για όλους μας. Θα είναι ένα μεγάλο παιχνίδι ο τελικός και θα είναι και ένα σημαντικό παιχνίδι για τον πρόεδρό μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα είναι δίπλα μας και θα μας στηρίζει. Θα θέλαμε να τον έχουμε και στο γήπεδο δίπλα μας, αλλά δυστυχώς αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. Ελπίζουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και στο τέλος να πανηγυρίσουμε μαζί του το τρόπαιο. Παραλαμβάνει ένα βραβείο για πολυτιμότερο παίκτη σε ένα παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Αύριο τελειώνει στην ουσία το πρωτάθλημα. Αν εξαιρέσουμε από το κάδρο τον Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς, ποιον θεωρεί ως MVP του φετινού δίκαιου? Firstly, I voted for myself, but afterwards... no, jokes on the side. Pasca is doing very good season. Pelkas is also doing very well. So Varela is doing very well. I think in every position you have a player that can be MVP of this season. Εγώ πρώτα απ' όλα ψήφισα τον εαυτό μου, αλλά πέρα από την βλάκα νομίζω ότι ο Πασχαλάκης έχει κάνει πολύ καλή σεζόν, ο Πέλκας έχει κάνει πολύ καλή σεζόν. Όλοι σε κάθε γραμμή έχουμε ποδοσφαιριστές που έχουν πολύ καλή απόδοση και έχουμε πολλούς υποψήφιους για αυτή τη θέση.